Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Απόψε είναι Παρασκευή, 29 Νοεμβρίου του 2024. Ξεκινάμε τα θέματά μας. Είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα, είναι ο τρόπος με τον οποίο τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μπορούν όχι να επηρεάσουν, να καθορίσουν εκλογικό αποτέλεσμα. Στις προηγούμενες εκλογές, ένας φίλος ο οποίος έχει πρόσβαση σε τέτοια προγράμματα μου προδιέγραψε το αποτέλεσμα των εκλογών μέρες πριν, μετρώντας ανα πάσα στιγμή τις στάσεις στο διαδίκτυο. Υπάρχει το πρόγραμμα που μετρά ανα πάσα στιγμή τις στάσεις, αλλά υπάρχει και το πρόγραμμα που τις επηρεάζει. Εννοώ, είτε τις επηρεάζει με λογαριασμούς που βάζουν μέσα και αναδεικνύουν θέματα τα οποία ωφελούν κάποιον από τους υποψήφιους, είτε πρόσωπο για προεδρικές εκλογές, είτε και κόμμα για βουλευτικές εκλογές, είτε τα ίδια τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ρυθμίζουν τη ροή και δίνουν τέτοιες προτεραιότητες που βγάζουν πρόεδρο. Γι' αυτό το θέμα, αυτό προσέξτε, μας αφορά όλους. Αυτό μας αφορά όλους, αυτά τα προγράμματα μπορούν να επηρεάσουν καθοριστικά, να καθορίσουν εκλογικά αποτελέσματα. Εντάξει, υπό την προέπτωση ότι έχουμε αποτελέσματα που βρίσκονται σε απόσταση 2, 3, 4, 5 εκατοστή μονάδων. Δεν μπορεί άλλος να έχει 50% και άλλος 30% και να επηρεάσουμε το αποτέλεσμα καθοριστικά. Εντάξει. Τώρα, τι έγινε. Έγινε αυτό προχθές, ή μάλλον κατηγορεί η Ρουμανία, ότι έγινε προχθές αυτό στη Ρουμανία και από τρίτος ο ακροδεξιός Γεωργέσκου, πώς το λένε, βρέθηκε πρώτος. Και όλοι τώρα βάνε τα μαλλιά της κεφαλής τους, να μην πω τίποτα άλλο. Άλλες τρίχες, έτσι. Με αυτό που τους βρήκε. Τώρα, η Ρουμανική Αρχή Τηλεπικοινωνιών ζήτησε αναστολή του TikTok, γιατί εκεί διαπίστωσαν κάποια πράγματα, εν αναμονή έρευνας για τον πιθανό ρόλο της πλατφόρμας στις εκλογές, ενώ το Συνταγματικό Δικαστήριο της Ρουμανίας έδωσε σήμερα εντολή για επανακαταμέτρηση των ψήφων του πρώτου γύρου των προεδρικών εκλογών που έγινε προχθές, 24 Νοεμβρίου, ύστερα από νίκη που σημείωσε ο ακροδεξιός υποψήφιος Καλίν Γεωργέσκου, ο οποίος είναι υπέρ της Ρωσίας κατά της εμπλοκής της Ρουμανίας στον πόλεμο της Ουκρανίας. Είναι σκεπτικός απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στη ΓΟΚ, ατζέντα, τα γνωστά. Ο ακροδεξιός υποψήφιος, αν και είχε καταγράψει μονοψήφια ποσοστά στις δημοσκοπήσεις πριν από τις εκλογές της Κυριακής, εξασφάλισε πολλές ψήφους από νεαρούς ψηφοφόρους και Ρουμάνους της Διασποράς, ενώ η εκστρατεία του βασίστηκε ιδιαίτερα στην πλατφόρμα του TikTok. Δηλαδή, για σας παρακαλώ, εδώ υπάρχει ένα τεράστιο θέμα, έτσι. Και εδώ το είδαμε το έργο τώρα, ονόματα δεν λέμε, υπολήψεις δεν θίγουμε, αλλά και εδώ βλέπουμε ένα τέτοιο έργο. Δηλαδή τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να βγάζουν φρούτα. Στην Κύπρο το είδαμε και έβγαλε φρούτο υποτροπικών και εδώ κάτι βγαίνει άλλο. Εν πάση περιπτώσει, είναι πολύ σημαντικό ζήτημα. Υπάρχει η απάντηση του TikTok φυσικά. Εκπρόσωπος του TikTok, επειδή πάγωσε η Ρουμανία, είναι 20 εκατομμύρια άνθρωποι, αυτοί είναι πελάτες όλοι, είπε ότι είναι ανακριβείς και παραπλανητικές οι αναφορές σχετικά με το ρόλο της πλατφόρμας στις προεδρικές εκλογές. Συγκεκριμένα ο εκπρόσωπος του TikTok αναφέρει: αυτές οι ανακριβείς αναφορές σχετικά με τις εκλογές στη Ρουμανία είναι παραπλανητικές, καθώς οι περισσότεροι υποψήφοι διατηρούν μεν μία παρουσία στο TikTok, αλλά υλοποιούν την προεκλογική τους εκστρατεία και σε άλλες ψηφιακές πλατφόρμες εκτός από τη δική μας. Δηλαδή, σαν να λέει, δεν φταίμε μόνο εμείς. Εφαρμόζουμε αυστερά τις κατευθυντήριες οδηγίες της κοινότητας κατά της πληροφόρησης στις εκλογές, της παραπληροφόρησης στις εκλογές και της παραπλανητικής συμπεριφοράς, ενώ συνεργαστήκαμε προληπτικά με την Εκλογική Επιτροπή για τη δημιουργία ενός ενσωματωμένου κέντρου εκλογών στην εφαρμογή μας, προκειμένου να προβάλλουμε αξιόπιστες πληροφορίες για τις εκλογές στην κοινότητά μας στη Ρουμανία.
δεν επιτρέπουμε πολιτική διαφήμιση επιπληρωμή και απαιτούμε από όλους να τηρούν τις κατευθυντήριες οδηγίες της κοινότητας τις οποίες επιβάλλουμε σε μόνιμη βάση. Εγώ πρέπει να είμαστε καλοπροαίρετοι, να τα ακούμε όλα, όμως οι κατηγορίες κατά του TikTok και του Γεωργιάσκου είναι ότι τον ψήφισαν νέοι. Οι νέοι χρησιμοποιούν TikTok πιο πολύ. Οι νεαροί. Και εκεί, επειδή δεν υπάρχει και το πολιτικό υπόβαθρο, πιο εύκολα πείθεται κάποιος. Το είδαμε στην Κύπρο αυτό. Είναι τεράστιο μάθημα αυτό που συνέβη στην Κύπρο για όσους πραγματικά ενδιαφέρονται για το ποιος θα εκλεγεί, αν και εκεί πέρα υπάρχουν μια σειρά από θέματα. Αυτό λοιπόν με το TikTok θα ήθελα να το γνωρίζουμε, διότι ό,τι ξέρουμε καλό είναι, νομίζω, έτσι. Πάμε να δούμε ένα άλλο θέμα τώρα. Λοιπόν, ακούστε. Τα ελληνοτουρκικά είναι ένα τεράστιο ζήτημα για την πατρίδα μας και θεωρώ η μεγάλη μας ατυχία ένα ανυπέρβλητο εμπόδιο, δυσεπίλητο, ανυπέρβλητο, είναι το γεγονός ότι είμαστε Ελλάδα και Τουρκία μαζί στην ίδια συμμαχία στο ΝΑΤΟ. Αυτό σημαίνει ότι για το ΝΑΤΟ, για τα ανατοϊκά μυαλά, τα αμερικανικά μυαλά, αυτή η περιοχή είναι ενιαία. Υπάρχουν κράτη, σύνορα, δεν τους νοιάζει και πολύ. Τους νοιάζουν να εξυπηρετούνται οι στρατηγικοί σκοποί του ΝΑΤΟ από αυτήν την περιοχή εν προκειμένου επί Σοβιετικής Ένωσης. Η Σοβιετική απειλή ήταν υπαρκτή και μπορούσε να αντιμετωπιστεί από την Τουρκία λόγω των σύνορων, εκτεταμένων σύνορων με τη Σοβιετική Ένωση και θαλασσίων και χερσαίων και λόγω της ιδιαίτερης θέσης της Τουρκίας, του μεγέθους της. Σε αυτήν λοιπόν τη σχέση Ελλάδα και Τουρκία στο ΝΑΤΟ, τα ανατοϊκά αμερικανικά μυαλά έβλεπαν με προτεραιότητα την Τουρκία, διότι αυτό εξυπηρετούσε τα συμφέροντά τους. Και από αυτή τη σχέση η Ελλάδα έχασε. Έχασε την Κύπρο, έχασε την ελληνική μειονότητα στην Κωνσταντινούπολη και το ένα, ελληνική μειονότητα στην Κωνσταντινούπολη το 1955. Τα γεγονότα σχεδιάστηκαν από κοινού με Βρετανούς και Τούρκους υπό την εποπτεία των Αμερικανών και χρηματοδοτήθηκε η οργάνωση που έκανε τα γεγονότα εκείνα με λεφτά των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, της CIA. Έχουμε αποδείξεις γι' αυτό. Ποια απόδειξη, το έχω ξαναπεί, μην μου πείτε ότι λέω και τα ίδια και τα ίδια. Τα ίδια, με τα ίδια λεφτά πλήρωσαν την DMT, δηλαδή την αντιεώκα οργάνωση κάτω, η οποία ήταν μια καθαρά εγκληματική οργάνωση, σκότωνε και Έλληνο-Κύπριους και Τουρκο-Κύπριους για να τους διαχωρίσει, να κάνει τους θύλακες και μετά να φτάσουμε εδώ που φτάσαμε, και αυτοί χρηματοδοτούνταν με λεφτά της CIA. Και γιατί το λέω αυτό? Αυτή η διοίκηση ανορθοδόξου πολέμου, η επιθεώρηση της επιστράτευσης, μια επιχείρηση, μια υπηρεσία σκιά σε όλη την Τουρκία, αυτοί χρηματοδοτούνταν μέχρι το 1974, ο προϋπολογισμός της εξ ολοκλήρου από τη CIA, και ήταν και μεσοτυχία τα γραφεία της, όπως και εδώ η JASMAC ήταν μεσοτυχία με κάποια γραφεία εδώ, και εκεί η JASMAT με την υπηρεσία επιθεώρησης επιστράτευσης τη λέγανε, ήταν μεσοτυχία και τα φράγκα τα έδιναν οι Αμερικανοί. Αυτοί λοιπόν κατέστρεψαν τον ελληνισμό της Κωνσταντινούπολης το 1955, αυτοί οδήγησαν στην τραγωδία της Κύπρου με λεφτά των συμμάχων. Γιατί τους εκμεταλλεύτηκαν? Εκμεταλλεύτηκαν αυτή τη γεωπολιτική τους θέση και αυτή τη σχέση, και η Ελλάδα βγήκε από τη συμμετοχή της στο ΝΑΤΟ, βγήκε χαμένη, έτσι, σας τα είπα. Χάσαμε τον ελληνισμό της Κωνσταντινούπολης για να αφήσουμε τους Τούρκους με απίστευτο θράσος να μιλούν για τα δικαιώματα των Ελλήνων μουσουλμάνων στη Θράκη, με απίστευτο θράσος, και να μην απαντάει κάποιος, να το πει κάτσε ρε φίλε, κάτσε ρε μάστορα, οι Έλληνες μουσουλμάνοι απολαμβάνουν περισσότερα δικαιώματα από όλους τους Τούρκους πολίτες.
στο κάτω-κάτω κανείς δεν βαράει την πόρτα σε ένα μουσουλμάνο να πει τι έγραψες θες για το Μητσοτάκι, για την Ελλάδα. Και να, οι αντιτρομοκρατικοί να τον παίρνουν μέσα και να μην ξέρουμε πότε, πού είναι. Στην Τουρκία γίνεται ανά πάση στιγμή σε όλους τους πολίτες. Αυτή είναι πιο ασφαλής και πιο ελεύθερη στην Ελλάδα. Και έχεις το θράσος να μιλάς για τουρκική μειονότητα στην Ελλάδα όταν έχεις εξαλείψει με σχέδιο τους Έλληνες Κωνσταντινούπολης. Σαν δεν ντρέπεσαι. Αυτά πρέπει να τα λένε ζωντανά. Όπως ψέλησε, είπε κάτι ο Δένδιας κάποια στιγμή και το χειροκροτήσαμε. Εν πάση περιπτώσει, όταν το 1974 μετά την εισβολή, 75, Σαρμπάνης, ογκόλιθος, πουθενά δεν έχω δει οδός Τζον Σαρμπάνη, Τζον πώς το λέγανε, και του Μπρεδίμα. Αυτοί οι δύο οι ογκόλιθοι επέβραν εμπάργο στην Τουρκία. Βρήκαν τους νόμους, τους έτρεψαν στη μούρη του Κίσιγκερ και υποχρεώθηκε με την ουρά στα σκέλια ο Κίσιγκερ να του πήγαινε με αυτούς. Να! Γιατί εκεί οι βουλευτές και οι γερουσιαστές κάνουν το ρόλο τους. Όχι όπως εδώ δεν είναι σε θέση να βρουν τι έγινε στην Κάσο. Όχι όπως εδώ δεν είναι σε θέση να βρουν τι έγινε στην Κάσο. Δεν είναι κοινοβούλιο αυτό. Αυτό είναι πλυντήριο. Και ξέρετε, η Μίλη έχει κάτι πλυντήρια, Μίλη η γερμανική, τα καλύτερα από όλα. Αυτή είναι Μίλη, πρέπει να τη λένε. Ελληνικό κοινοβούλιο, Παύλα Μίλη. Εκεί λοιπόν, όταν επέβαναν εμπάργκο, ήρθε η στιγμή να έρθουν τα λεφτά από την Αμερική για τον προϋπολογισμό αυτής της υπηρεσίας εγκληματικής. Και είπε η CIA, δεν μπορώ να σας δώσω, διότι επιβλήθη εμπάργκο. Τι έκαναν, ξέρετε? Πήραν μία διατακτική και την πήγαν στον Εζεβίτ. Δώσε αυτά τα λεφτά, τον προϋπολογισμό. Ο Εζεβίτ ήταν ψήρας. Λέει, εντάξει, αλλά πού, αφού έχουμε κανονικό προϋπολογισμό, δεν προβλέπεται πουθενά αυτό. Λέει, δώστα, γιατί είναι μια άλλη υπηρεσία. Ρε, τι άλλη υπηρεσία? Και τότε έμαθε ο πρωθυπουργός της Τουρκίας ότι υπάρχει αυτή η υπηρεσία. Δεν γνώριζε. Υπέγραψε και από τότε άρχισαν να πληρώνουν οι Τούρκοι. Λοιπόν, αυτή είναι η ιστορία για, εν πάση περιπτώσει, για την γειτονική χώρα. Αυτή λοιπόν τη μεγάλη ατυχία καλούμαστε να διαχειριστούμε μέχρι σήμερα, διότι πάλι ο ίδιος παράγοντας μας έφερε κοντά. Αυτό μαθαίνω, δηλαδή είναι αυτοί οι οποίοι δρομολόγησαν τις εξελίξεις για να έχουμε τη λεγόμενη ελληνοτουρκική προσέγγιση, το παράθυρο ευκαιρίας που μας λένε, που τώρα γίνεται φεγγίτης, άντε να περάσει από το φεγγίτη. Έτσι, δηλαδή ξαφνικά ο κύριος Μητσοτάκης από τις αγκαλές και το παράθυρο ευκαιρίας και τι πόλεμο θέλετε να κάνουμε, ξαφνικά βγήκε φωτογραφία, έδωσε συνέντευξη μπροστά σε Ραφάλ. Ξέρετε για ποιους το έκανε αυτό? Για μας το έκανε. Για τις ψήφους που χάνει από την πολιτική αυτή που αποτυγχάνει. Αλλά εν πάση περιπτώσει. Και στη διάρκεια αυτής της περίοδου σταματήσαμε να καταγγέλουμε την Τουρκία στο εξωτερικό, σε διεθνείς φορείς. Σταματήσαμε. Άλλο πλυντήριο. Μίλε νούμερο 2 του Μαξίμου στην προκειμένη περίπτωση. Και το ΙΠΕΞ στην Τουρκία. Γι' αυτό πήραν τα F-16, γι' αυτό θα πάρουν τα Eurofighter. Διότι η Ελλάδα δεν λέει, εσείς πού τα δίνετε? Με απειλή. Διότι τώρα δεν πετάνε, λέει. Καλά, στρατηγικά η απειλή εξαλείφθηκε για να του δώσεις όπλο να σε απειλεί για τα επόμενα 20 χρόνια. Εν πάση περιπτώσει, ακούστε τι έκαναν 3 ευρωβουλευτές. Εδώ ξέρετε, παιχνίδια κομματικά δεν παίζουμε, αλλά δεν μπορούμε και να μην επαινούμε κάποιες πρωτοβουλίες. 3 ευρωβουλευτές του Πασόκ, λοιπόν, Μανιάτης, Παπανδρέου και Αρναούτογλου, έστειλαν επιστολή στον Μπορέλ, σου λέει, αφού δεν μπορεί το Μίλε εδώ, το πλυντήριο, να λύσει το πρόβλημα της Κάσου, ας το θέσουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Λοιπόν, με επιστολή τους τον είπα το εκπρόσωπο της εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανέδειξαν την τουρκική προκλητικότητα στην Κάσο, η οποία προσπαθούσε με τα πολεμικά της πλοία στα όρια των ελληνικών χωρικών υδάτων να εμποδίσει τις έρευνες για την υλοποίηση ενός κορυφαίου ευρωπαϊκού προγράμματος για την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης, του ηλεκτρικού καλωδίου Ελλάδας-Κύπρου. Ερωτώ λοιπόν, γιατί δεν είναι όλα τα κόμματα, γιατί δεν είναι καταρχάς στις Νέες Δημοκρατίες οι βουλευτές? Ο κύριος Μημαράκης, ο οποίος, εντάξει, δεν είναι του κλίματος τώρα Σκέρτσο και Γεραπετρίτη, γιατί δεν πήρε αυτό στην πρωτοβουλία? Γιατί
Από τι δεσμεύονται? Τώρα να μην αναφέρω τους άλλους ευρωβουλευτές. Παρεμπιπτόντως, ο Τσιόδρας έκανε μια καλή ερώτηση προχθές. Μπράβο του. Θα την βρω και θα σας την πω. Βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Λοιπόν, το γεωπολιτικά εξαιρετικά σημαντικό αυτό έργο έχει ενταχθεί της ηλεκτρικής διασύνδεσης από το 2011 μέχρι το 2014. Με υπογραφή τότε του Γιάννη Μανιάτη, όταν ήταν υπουργός, στα συγχρηματοδοτούμενα έργα ευρωπαϊκής προτεραιότητας και στις εθνικές στρατηγικές επενδύσεις και έχει ήδη χρηματοδοτηθεί με το ποσό των 650 εκατομμυρίων ευρώ και παραπάνω, πάνω από 650 εκατομμύρια. Στην επιστολή τους λοιπόν είχα ζητήσει από τον ύπατο εκπρόσωπο της να καταδικάσει τις πράξεις αυτές και να δράσει στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του για την τήρηση εκ μέρους της Τουρκίας του διεθνούς δικαίου και της σύμβασης του ΙΕ για το δίκαιο της θάλασσας, UNCLOS. Όπως λέει ο Γιώργος Ανθρακεύς, ένας άνθρωπος που έχει αφιερώσει τη ζωή του στα θέματα του ευρωπαϊκού δικαίου, λέει ότι η Τουρκία είναι υποχρεωμένη να τηρεί το διεθνές δίκαιο της θάλασσας ως χώρα που είναι συνδεδεμένη και υπό ένταξη. Είναι υποχρεωμένη, γι' αυτό το ζητούν. Εδώ το ξεχνάμε. Στην απάντησή του, ο ύπατος εκπρόσωπος, ο Ζωζέ Μπορέλ, τονίζει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει στρατηγικό συμφέρον για ένα περιβάλλον σταθερότητας και ασφάλειας στην Ανατολική Μεσόγειο. Υπενθυμίζει επίσης ότι οι σχέσεις καλής γειτονίας από μεριάς Τουρκίας είναι βασική προϋπόθεση για τη βελτίωση των ευρωτουρκικών σχέσεων. Υπογραμμίζει ακόμα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση περιμένει από την Τουρκία να σέβεται τα κυριαρχικά δικαιώματα όλων των κρατών μελών της Ένωσης και να σέβεται το διεθνές δίκαιο και την UNCLOS, το διεθνές δίκαιο της θάλασσας δηλαδή. Επισημαίνει επίσης ότι η ουσιαστική εφαρμογή της UNCLOS είναι βασική προϋπόθεση για την ασφάλεια της ναυτιλίας και ότι η Ένωση θα παραμείνει ενεργή στην προσπάθεια αυτή. Λοιπόν, για πέστε μου, εάν είχαν γραμμή όλοι, διότι μπορεί να ήταν πρωτοβουλία του Μανιάτη, αλλά πιστεύω ότι είχε να κάνει και με το κόμμα. Σίγουρα ενημέρωσαν το κόμμα, ενθαρρύνθηκαν. Εάν λοιπόν όλα τα κόμματα είχαν τέτοια γραμμή και θέματα που προέκυπταν τα έθεταν σε ευρωπαϊκό επίπεδο, δεν θα ήταν πολύ διαφορετική η θέση της Ελλάδας, διότι έχουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση που σας το ξαναείπα. Δεν μπήκαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τα πακέτα Ντελόρ. Ήταν λάθος αντίληψη αυτή, γι' αυτό καταστραφήκαμε. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση μπήκαμε, ΕΟΚ τότε μετά Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι αυτή είναι ένας πολλαπλασιαστής ισχύος της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής. Τελεία και παύλα. Γι' αυτό μπήκε και η Κύπρος. Εντάξει. Έκανα μια μικρή διακοπή, θα πω και μια λαϊκή λέξη. Χτύπησα μια τζούρα χαρουπόμελο Κύπρου για να μπω στο κυπριακό τώρα και για να ανανύψω λίγο από το κρύωμα που με ταλαιπωρεί. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται στην Κύπρο. Το έχουμε θίξει το θέμα, είναι τεράστιο και έχουμε και κάποιες καινούργιες πτυχές και θα το ξαναθίξουμε. Το σχέδιο Χριστοδουλίδη, του Κυπριακού Υπουργείου Εξωτερικών, ένα στρατηγικό σχέδιο που στο τέλος αυτού του δρόμου που έχει επιλέξει η Κυπριακή Δημοκρατία προβλέπεται και η ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στο ΝΑΤΟ. Γνωστό το βέτο που είχε βάλει, εδώ έβαλε η Τουρκία βέτο στη Σουηδία και στη Φιλανδία, δεν έβαλε βέτο στην Κύπρο, γνωστά αυτά. Αλλά εδώ σημασία έχει η διαδρομή, όχι μόνον ο τελικός προορισμός, η διαδρομή. Γιατί στη διαδρομή αυτό το σχέδιο προβλέπει σταδιακά η Κυπριακή Δημοκρατία να εξοπλίζεται, η Εθνική Φρουρά να εξοπλίζεται, να γίνεται ένας κανονικός στρατός, στρατός ναυτικό αεροπορία, εθνικός στρατός από μία Εθνική Φρουρά, και αυτό προσέξτε να γίνεται ενώ μέχρι τώρα είχε εμπάργο οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής λόγος η γεωπολιτική αξία της Τουρκίας, δε. Τώρα
Και γι' αυτό η Κυπριακή Δημοκρατία είχε γίνει πρώτος πελάτης στα όπλα της Ρωσίας. Η Ρωσία δεν έχει τέτοιο πρόβλημα και S-300 της έδωσε και άλλα αντιαεροπορικά της έδωσε και επιθετικά ελικόπτερα της έδωσε, κάτι γαϊδούρια βαριά που μπορούσαν να διαλύσουν τα πάντα, τα πάντα στα κατεχόμενα. Και η Γαλλία, και αυτή δεν είχε πρόβλημα, έδινε και αυτή. Τώρα λοιπόν, επειδή η Τουρκία, όπως σας είπα και προχτές, ήταν υποχρεωμένη μετά από αυτά που συνέβησαν, ειδικά μετά από αυτά που συνέβησαν στη Γάζα, ήταν υποχρεωμένη, θα δεχόταν απίστευτη πίεση να κάνει τις επιλογές που έκανε, και έτσι και οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή αλλά και η στάση της Τουρκίας απέναντι στο Ισραήλ, δηλαδή με τη Χαμάς, με τη Χεζμπολάχ και όλα αυτά, ανέδειξαν την γεωπολιτική αξία της Κυπριακής Δημοκρατίας και άλλαξαν και τα μυαλά κάποιων τουρκόφρονων και τουρκοπροσκυνημένων στην Ουάσιγκτον, και έτσι αναδείχθηκε η γεωπολιτική αξία της Κυπριακής Δημοκρατίας. Άρχισε ο Μενέντες να είναι καλά, άρχισε η εκπαίδευση της Εθνικής Φρουράς της Κύπρου με την Εθνοφρουρά του Νιου Τζέρσι, όπου εξελέγεται ο Μενέντες, και από εκεί και μετά έχουμε άρση του εμπάρκο για ένα χρόνο. Είπαμε αυτό να γίνει 3 ή 5 χρόνια η άρση, και σε αυτό το διάστημα να εξοπλίζεται με αμερικάνικα οπλικά συστήματα αλλά και με κριτήρια στρατού συμβατού με τους νατοϊκούς στρατούς, να εξοπλίζεται και η Εθνική Φρουρά, και εκτός αυτού υπάρχει να εκπαιδεύονται αξιωματικοί της Εθνικής Φρουράς σε 4 ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα των ενόπλων δυνάμεων της Αμερικής, και να υπάρχει να γίνει δεκτό το σχέδιο εξυγχρονισμού και επέκτασης της αεροπορικής βάσης Ανδρέας Παπανδρέου στην Πάφο, εξυγχρονισμού και επέκτασης της ναυτικής βάσης στο Μαρί, στην Πάφο με αμερικανικά λεφτά, στο Μαρί με ευρωπαϊκά λεφτά, και έτσι όταν και με παρουσία και Ευρωπαίων, Γάλλων και Αμερικανών στο νησί, τα όνειρα της Τουρκίας με στρατιωτική επιχείρηση να πάρει την Κύπρο, όπως καταλαβαίνετε, απομακρύνονται, για να μην πω και καταστρέφονται. Αυτή λοιπόν είναι μια νέα στρατηγική. Έχουμε αντιδράσεις από το ΑΚΕΛ στην Κύπρο. Δεν είμαι εναντίον των αντιδράσεων, είμαι υπέρ της ζωντανής κοινωνίας. Αρκεί όλες οι κινήσεις και οι αντίθετες απόψεις να κατατείνουν σε έναν σκοπό, την εξυπηρέτηση των συμφερόντων του ελληνισμού της Κύπρου και της Κυπριακής Δημοκρατίας. Έχουμε αντιδράσεις λοιπόν. Η Άγκυρα ορίεται, όπως είπαμε, ορίεται στην κυριολεξία. Α, ξαναπούμε ότι τι είπαν οι τουρκικές, από το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας, απαντώντας εκπρόσωπος σε ερώτηση Τούρκου δημοσιογράφου. Η Τουρκία ως χώρα μέλος του ΝΑΤΟ υπενθυμίζει ότι οι αποφάσεις επέκτασης της συμμαχίας λαμβάνονται ομόφωνα και υποστηρίζει ότι αυτές οι διαδικασίες πρέπει να πραγματοποιούνται λαμβάνοντας υπόψη τις ανησυχίες για την εθνική ασφάλεια οποιασδήποτε χώρας. Στην παρούσα συγκυρία, αίτηση της ελληνοκυπριακής διοίκησης, έτσι είναι την Κυπριακή Δημοκρατία, η ξεφτυλισμένη, καταλάβατε, δεν θέλω να κάνω χαρακτηρισμούς, αλλά είναι ξεφτυλισμένη, δεν μπορώ να πω άλλη λέξη. Ονομάζουμε την Κυπριακή Δημοκρατία ελληνοκυπριακή διοίκηση και κράτος το ψευδοκράτος. Αυτή την χαβούζα εκεί, η οποία είναι άντρο ξεπλήματος χρήματος, μαύρο χρήματος, Χαμάς, τρομοκράτες, όλοι εκεί. Στην παρούσα συγκυρία, η αίτηση λοιπόν της Κυπριακής Δημοκρατίας για ένταξη στο ΝΑΤΟ είναι μία απαράδεκτη εξέλιξη για την Τουρκία. Θα βάλουμε τη γάτα μας να κλαίει, έτσι λένε στα χωριά. Η πρωτοβουλία αυτή θα διαταράξει τη λεπτή ισορροπία στο Κυπριακό, τι λέτε καλέ, και θα επηρεάσει αρνητικά τις διαπραγματευτικές διαδικασίες για λύση των δύο κρατών που θέλουν αυτοί. Τώρα υπάρχει και ένα άλλο θέμα. Το θέμα αυτό έχει να κάνει με τα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα αμυντικά προγράμματα. Η Κυπριακή Δημοκρατία συμμετέχει, συμμετέχουν και εταιρείες κυπριακές, και από εκεί είναι αποκλεισμένη η Τουρκία, αποκλεισμένη και με βέτο της Κυπριακής Δημοκρατίας, εξ όσων γνωρίζω. Η Αθήνα δεν ξέρω τι κάνει. Λοιπόν,
Για όλα αυτά είπαμε ότι έπαιξαν ρόλο η στάση της Τουρκίας, ιδιαίτερα μετά το πραξικόπημα του 2016 εναντίον του Ερντογάν, που σδρίμωξαν τους Αμερικανούς και στο Ιντζιρντίκ, και άρχισαν οι Αμερικανοί σιγά σιγά να αποχωρούν. Και τώρα στην κρίση της Μέσης Ανατολής η Κυπριακή Δημοκρατία είπε «Είμαι εδώ». Και αυτό το εκτίμησαν οι Αμερικανοί. Ας ελπίσουμε ότι αυτό δεν θα είναι παροδικό και οι τουρκόφρονες και τουρκοπροσκυνημένοι του State Department να μην ξαναπουλήσουν την Κυπριακή Δημοκρατία όπως έκαναν το 1955, το 1974 και τόσα χρόνια τώρα. Λοιπόν, είπαμε και χθες ότι υπάρχει ένα πραγματικά μια τόσο περιπεπλεγμένη κατάσταση στη Συρία που είναι πολύ δύσκολο να βγάλεις, να καταλήξεις σε συμπέρασμα. Έκανα λοιπόν την έρευνα μου, μίλησα με κάποιους ανθρώπους που γνωρίζουν τα πράγματα εκεί. Καταρχάς να πούμε τι συμβαίνει. Από προχθές, δηλαδή την ημέρα της εκεχηρίας, άρα η σχέση, η Χαγιάτ Ταχρίρ Σαμ είναι ο κλάδος της Αλ-Κάιντα στη Συρία, υποστηριζόμενος από το Κατάρ, βγάζετε συμπεράσματα εσείς, και εξυπηρετώντας και στόχους αυτών των δυνάμεων της Δύσης που ήθελαν να ανατρέψουν τον Άσαντ, ΗΠΑ, Βρετανία, Γαλλία, Τουρκία, Ισραήλ. Αυτή λοιπόν η οργάνωση, η οποία έχει κυρίαρχο ρόλο στο Ιντλίμπ μαζί με την Τουρκία. Δεν ελέγχεται από την Τουρκία, αλλά είναι συνεργαζόμενη. Σύμμαχος δύναμη στο Ιντλίμπ. Στο Ιντλίμπ υπάρχουν και άλλες ένοπλες ομάδες τζιχαντιστών, τρομοκράτες του Κερατά, οι οποίοι είναι ανοιχτά υποστηριζόμενες ομάδες από την Τουρκία. Ανοιχτά υποστηριζόμενες ομάδες τρομοκρατών από την Τουρκία, με διάφορα ονόματα. Την ημέρα που υπογράφηκε λοιπόν η εκεχηρία που μπήκε σε εφαρμογή, έχουμε επιθέσεις και της Χαγιάρ Ταχρίρ Σαμ και των άλλων τουρκοκαθοδηγούμενων τρομοκρατικών ομάδων στην περιφέρεια του Χαλεπίου και στην ίδια την πόλη του Χαλεπίου. Έχουν καταλάβει πάνω από 50 πόλεις, κομοπόλεις και χωριά και είναι ήδη στις παρυφές της πόλης. Δεν ξέρω τώρα τι γίνεται. Έχουμε 250 νεκρούς. Χθες ήταν σχεδόν ίδιοι οι απώλειες τρομοκρατών και στρατιωτών της Συρίας. Σήμερα είναι σχεδόν διπλάσιες, είναι 250 οι νεκροί, σχεδόν διπλάσιες οι απώλειες των τρομοκρατών από το Εθνικό Στρατό της Συρίας. Πάντως, να πούμε ότι στην περιοχή αυτήν την ασφάλεια αυτής της περιοχής, μεταξύ δηλαδή του Ιντλίμπ και του Χαλεπίου, τι είχαν αναλάβει οι Χεζμπολάχ, υποστηριζόμενοι από το Ιράν και δυνάμεις πολιτοφυλάκων του Ιράν. Αυτές, όταν ξεκίνησε και πήγε για τα καλά ο πόλεμος στο Λίβανο, αποδυναμώθηκαν, απεισχνάστηκαν και οι κύριες δυνάμεις πήγαν στο Λίβανο να συμμετέχουν στον πόλεμο. Άρα βρήκαν ευκαιρία τώρα, αποδυναμωμένη η άμυνα της περιοχής και προχωρούν, φτάσαν στο Χαλέπι. Ήδη σήμερα τώρα που μιλάμε, ο Άσαντ στέλνει δυνάμεις του τακτικού στρατού από άλλα μέτωπα, στέλνει να ενισχύσει για να προστατέψει το Χαλέπι και να ξαναπάρει πίσω τα εδάφη που έχασε. Από χθες και προχθές, Ρώσοι και Σύριοι, με η αεροπορία, πολεμική αεροπορία, κτυπούν τις δυνάμεις των τρομοκρατών, γιατί μέχρι στιγμής καταλαβαίνετε, εντάξει, υπάρχει μια λογική ότι το Ισραήλ, οι ΗΠΑ θέλουν να εξαλείψουν οποιαδήποτε ιρανική επιρροή στην περιοχή, έστω και αν την πάρουν οι τρομοκράτες. Δεν τους νοιάζει προς το παρόν.
να χάσει και ο Άσαντ, γιατί και ο Άσαντ ακόμα εχθρός είναι. Το θέμα είναι πώς ερμηνεύεται η παρουσία της Τουρκίας εκεί. Γιατί είδα, δεν το διασταύρωσα, αλλά είδα ανάμεσα στους νεκρούς και Τούρκους, όχι στρατιώτες, Τούρκους πολίτες ντυμένους με στολές αυτών των τρομοκρατικών ομάδων, των τζιγαντιστών. Γιατί δεν ερμηνεύεται? Για να συμπράττουν με την Χαϊάτ Ταχρίρ Σαμ, σημαίνει ότι έχουν και κοινό στόχο. Δηλαδή μαζί με τους Αμερικανούς και τους Ισραηλινούς και οι Τούρκοι. Και αυτό δεν δένει. Η Τουρκία είναι με τη Ρωσία και το Ιράν. Αυτή η επίθεση γίνεται εναντίον της Συρίας, του Ιράν και της Ρωσίας. Πώς κάθεται η Τουρκία, προνομιακός συνομιλητής του Πούτιν και του Ιράν, δίπλα στις αμερικανοκίνητες και ισραηλοκίνητες δυνάμεις εναντίον του Ιράν, του Άσαντ και της Συρία? Τη στιγμή που εδώ τα λέμε ότι ο Ερντογάν θέλει να συναντηθεί με τον Άσαντ για να διώξουν τους Κούρδους από την περιοχή και τους Αμερικανούς. Τώρα είναι με τους Αμερικανούς. Υπάρχει μια εξήγηση. Το Χαλέπι απελευθερώθηκε, ήταν υπό τον έλεγχο τρομοκρατών, οι οποίοι όμως αυτοί ήταν απολύτως υποστηριζόμενοι και καθοδηγούμενοι μέχρι τότε από την Τουρκία. Η Τουρκία όταν πήραν οι τζιχαντιστές το Χαλέπι είναι η βιομηχανική καρδιά της Συρίας. Από τη βιομηχανική περιοχή της Συρίας, του Χαλεπίου, αφήρεσαν με τριαξονικά βιομηχανικό, ολόκληρες βιομηχανίες, βιομηχανικό εξοπλισμό άνω των 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Τα έκλεψαν κανονικά, τα λαιλάτισαν. Και την ήλεγξαν την πόλη, την κατέστρεψαν, την ήλεγξαν. Πότε αποσύρθηκαν? Όταν όταν ζήτησαν από τους Ρώσους την άδεια να εισβάλλουν στον Αλ-Μπαμπ, επιχείρηση πηγή του Εφράτη. Δεν είμαι σίγουρος γι' αυτό, αλλά θα το ξαναδούμε. Τώρα δεν προλάβαινα. Άρα, για να πάρουν την άδεια να εισβάλλουν στη Συρία και να αποκόψουν την ένωση των Κούρδων του Κομπάνι με το Αφρίν, έπρεπε να δώσει άδεια η Ρωσία που είχε τον έλεγχο των αέριο χώρο. Και για να δώσει άδεια η Ρωσία έφυγαν από το Χαλέπι. Τώρα λοιπόν υπάρχει μια πιθανότητα να επιτίθενται και να ανταλλάξουν την απόσυρσή τους από αυτό το μέτωπο με άδεια που ζητούν από τους Ρώσους να πάρουν το Κομπάνι μέχρι την Τελαμπιάν. Αυτό το συμπέρασμα κατέληξα, αλλά ακόμα είναι η κατάσταση ρευστή, ασαφής. Μέχρι αύριο, μεθαύριο που να κάνω τις επαφές να μιλήσω, να δω τι γίνεται, θα τα ξαναπούμε. Τώρα, το Κρεμλίνο ανακοίνωσε σήμερα ότι επιθυμεί η κυβέρνηση της Συρίας να αποκαταστήσει το συντομότερο δυνατό τη συνταγματική τάξη στην επαρχία του Χαλεπιού. Ο Δημήτρη Πεσκόφ, εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, δήλωσε ότι η Μόσχα θεωρεί την επίθεση των τζιχαντιστών παραβίαση της κυριαρχίας της Συρίας και πρόσθεσε ότι η Ρωσία επιθυμεί οι Συριακές αρχές να ενεργήσουν γρήγορα για να ανακτήσουν τον έλεγχο της κατάστασης. 182 είναι οι νεκροί τζιχαντιστές, οι τρομοκράτες, οι 102 μέλη της Χαγιάτ Ταχρίρ Σαμ και οι 19 είναι μέλη άλλων οργανώσεων Τούρκων, από τις τουρκές οργανώσεις, και 61 είναι μέλη των δυνάμεων του Άσαντ. Άρα το 1/3 είναι, και πιο λίγο είναι οι απώλειες. Αυτό κάτι σημαίνει. Λοιπόν, πάμε, τελείωσε και αυτό, να πάμε στο Ισραήλ, να τελειώνουμε γρήγορα, γιατί σήμερα υπάρχουν λόγοι που πρέπει να τελειώσουμε γρήγορα. Ο Νετανιάχου είναι στριμωγμένος πολιτικά, διότι όπως είπαμε και χθες, η επανάληψη είναι μήτερ πάσης μαθήσεως. Σε αυτήν την κατάπαυση του πυρός, ενώ συνήθως από αυτές τις συμφωνίες είναι win-win, λέμε, κερδισμένοι και οι δυο, είναι χαμένοι και οι δυο, και το Ισραήλ και η Χεζμπολάχ. Το Ισραήλ είναι χαμένο σε στρατιωτικό επίπεδο, δηλαδή ενώ είχε βάλει ως στόχο να εξοντώσει, να εξαλείψει πλήρως την απειλή Χεζμπολάχ, το μόνο που πέτυχε είναι
την υπόσχεση ότι η Χεζμπολάχ θα αποσυρθεί βορείως του ποταμού Λιτάνη, 40 χιλιόμετρα από τα σύνορα. Όμως η στρατιωτική απειλή παραμένει. Οι πύραυλοι βαράνε πάλι όλο το Ισραήλ από την υπόλοιπη περιοχή. Άρα δεν πέτυχαν το στόχο που είχαν βάλει. Άρα ήττα. Η Χεζμπολάχ, αυτή και ανητήθηκε. Μπορεί να διατηρεί μέρος της δύναμής της, αλλά ξεκίνησε τον πόλεμο, καταστράφηκε η μισή Βηρυτός, εκατοντάδες χωριά, ξεσπιτώθηκαν 900.000 άνθρωποι. Γιατί? Για να βοηθήσει τους Παλαιστίνιους στη Γάζα. Δηλαδή να ασκήσει πίεση στο Ισραήλ, δεν σταμάτησε ο πόλεμος στη Γάζα. Δεν υπάρχει τέτοιος όρος. Άρα η τιμένη και οι δυο, στρατιωτικά το Ισραήλ, πολιτικά η Χεζμπολάχ. Τώρα βγήκε ο Νετανιάχου επειδή είναι στριμωγμένος και είπε: έχω δώσει εντολή στο στρατό, εάν δουν να κουνούνται τίποτα, σφοδρό πόλεμο να τους λιώσουμε. Αυτό λένε κατόπιν εορτής είναι αυτές οι απειλές. Την έφαγε την ήττα, είπαμε. Τώρα, επειδή μετά την εφαρμογή 60 μέρες διαρκεί αυτή η ιστορία, θα διαρκέσει και μετά θα συνεχιστεί εάν έχουν γίνει τα βήματα που προβλέπονται. Πάντως μετά βάρεσε η πολεμική αεροπορία του Ισραήλ, κατηγορεί ο ένας τον άλλον ότι δεν τηρεί την εκεχηρία, αλλά σε γενικές γραμμές η εκεχηρία τηρείται. Πάμε να δούμε τώρα. Ο επικεφαλής διπλωματίας Ευρωπαϊκής Ένωσης κάλεσε τον Ισραηλινό στρατό και το λιβανικό κίνημα σιητικό Χεζμπολάχ να τηρήσουν τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός που τέθηκε σε εφαρμογή αυτή την εβδομάδα. Είναι τώρα κρίσιμο η κατάπαυση του πυρός να τηρηθεί όπως συμφωνήθηκε, ώστε να είναι εγγυημένη η ασφάλεια των πληθυσμών τόσο στο Λίβανο όσο και στο Ισραήλ και να επιτραπεί οι εσωτερικά εκτοπισμένοι και στις δύο πλευρές των συνόρων να επιστρέψουν στα σπίτια τους, δήλωσε ο Ζωζέπ Μπορέλ με δελτίο τύπου που δημοσιοποιήθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο χθες Πέμπτη. Είπε οι δύο χώρες να σεβαστούν την εθνική κυριαρχία των χωρών και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα συνεχίζει να υποστηρίζει τις προσπάθειες να προσφερθεί ανθρωπιστική βοήθεια και να προχωρήσει η ανοικοδόμηση του Λιβάνου που καταστράφηκε. Αυτό πέτυχε η Χεζμπολάχ. Πήγε να σταματήσει τον πόλεμο και κατέστρεψε το μισό Λίβανο. Έτσι. Πάμε τώρα. Οι Χούθοι της Ιεμένης λένε εμείς θα συνεχίσουμε να βαράμε. Δεν μας δεσμεύει η εκεχηρία Ισραήλ-Χεζμπολάχ. Το ίδιο λέει και η Χεζμπολάχ κατά ύπτου Ιράκ. Εντάξει. Συνομιλίες διεξάγονται σήμερα στη Γενέβη μεταξύ Ιράν, Γερμανίας, Γαλλίας και Βρετανίας με θέμα το Ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα. Επίσης θα μιλήσουν και για τη Ρωσία και την κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Επίσης, ο δεύτερος στην ιεραρχία της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας, Ενρίκε Μόρα, δήλωσε ότι χθες Πέμπτη είχε μία ειλικρινή συνομιλία στη Γενέβη με τον Μαζίντ Τάχτ Ραβανσί και τον Καζέμ Γαριμπαμπαντή, δύο Ιρανούς υφυπουργούς εξωτερικών που βρίσκονται εκεί για τις συνομιλίες για τα πυρηνικά. Και είπε ότι συζητήθηκαν η στήριξη του Ιράν προς τη Ρωσία, η οποία πρέπει να σταματήσει για το Ουκρανικό, το πυρηνικό ζήτημα για το οποίο πρέπει να βρεθεί διπλωματική λύση, οι περιφερειακές εντάσεις, είναι σημαντικό όλες οι πλευρές να αποφύγουν την κλιμάκωση και ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, είπε ο νούμερο 2 της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας Ενρίκε Μόρα. Τώρα, ο επικεφαλής της Υπηρεσίας Πληροφόρων Εξωτερικού της Βρετανίας είπε ότι οι συμμαχικές πολιτοφυλακές του Ιράν σε όλη τη Μέση Ανατολή έχουν υποστεί σοβαρά πλήγματα, αλλά οι πυρηνικές φιλοδοξίες του καθεστώτος συνεχίζουν να αποτελούν απειλή για όλους μας. Κρατήστε το και αυτό. Πυρηνικές φιλοδοξίες. Το λέει η Βρετανία που κάποτε είχε απικία το Ιράν. Τα είπε αυτά ο Ρίτσαρντ Μουρ, όχι ο Ρότζερ Μουρ. Αλήθεια, ζει αυτός ο παιδιά. Ο 007 που έπαιξε κάποιες ταινίες. Ο Ρίτσαρντ Μουρ, επικεφαλής Μυστικής Υπηρεσίας Πληροφοριών Εξωτερικού. Και οι διακοπές οφείλονται στο κρυολόγημα. Η ελβετική κυβέρνηση που ονομάζεται Ομοσπονδιακό Συμβούλιο, παρακαλώ,
Υπόψη ότι στην Ελβετία δεν υπάρχει πρωθυπουργός, υπάρχει υπουργικό συμβούλιο και γίνεται εναλλάξ κάθε φορά ένας είναι πρωθυπουργεύων. Δεν αφήνει το χαρτοφυλάκιο του, συνεχίζει να πηγαίνει στο υπουργείο του και έχουν ορίσει πρωθυπουργεύοντα κυρίως για να εκπροσωπεί τη χώρα στο εξωτερικό. Γιατί εκεί πραγματικά κυβερνάει ο λαός. Αυτή είναι η εντολοδόχη του λαού, των πολιτών. Και εμείς εδώ δεν μπορεί το κοινοβούλιο να βρει τι έγινε στην Κάσο εκείνο το βράδυ. Για παράδειγμα ρε παιδιά, μίλησε ο Γεραπετρίτης με την Παπαδοπούλου με τους ομολόγους τους και αποσύρθηκαν τα 4 πλοία, τα 5 τουρκικά πλοία. Τι τους είπαν? Γιατί δεν μας το λένε, τι μυστικό είναι? Γιατί έφυγαν οι Τούρκοι? Οι Τούρκοι τα έστειλαν για ένα λόγο. Και τι τους φοβέρισαν? Τους είπαν θα σας βυθίσουμε? Γιατί δεν μαθαίνουν οι βουλευτές? Δηλαδή δεν νιώθουν τα βράδια όταν πάνε να κοιμηθούν μια ανησυχία, ρε παιδιά, τι ρόλο παίζουμε εμείς εδώ? Τι κάνουμε? Κάνουμε τις γλάστρες εκεί, 300 γλάστρες? Γιατί δεν μαθαίνουμε? Γιατί τα ξένα κοινοβούλια, ο Μανιάτης και οι άλλοι δύο, είδες τι κάνανε? Αυτός είναι ο ρόλος βουλευτών. Τέλος πάντων, η ελβετική κυβέρνηση τάχθηκε κατά της απαγόρευσης της Χεζμολάχ του Λιβάνου, ενώ είχε προηγηθεί εισήγηση να τεθεί εκτός νόμου η Χαμάς για ειδικούς λόγους, σοβαρούς λόγους, λόγω της εισβολής. Η Χεζμολάχ, λέει, δεν είναι αναγνωρισμένη ως τρομοκρατική οργάνωση από τον ΟΗΕ και από το Συμβούλιο Ασφαλείας και δεν την απαγορεύουμε την λειτουργία της, δεν τη χαρακτηρίζουμε τρομοκρατική οργάνωση. Λοιπόν, αυτά με το Ισραήλ και τα δικά του. Να πάμε στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Λοιπόν, χθες νομίζω ήταν η μέρα των ευχαριστειών στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Σημαντική μέρα. Πώς το λένε, Thanksgiving. Ναι. Και εκεί πραγματικά έχει πλάκα με την καλή έννοια, το λέω έτσι. Τώρα με την καλή, όχι μόνο με την καλή, αλλά βασικά με την καλή. Έχει πλάκα ο τρόπος με τον οποίο εκφράζεται ο Τραμπ, αλήθεια το λέω. Προσέξτε τι μήνυμα έδωσε, υποτίθεται ενωτικό. Υποτίθεται ενωτικό. Την ημέρα των ευχαριστειών ενωτικά μηνύματα δίνεις. Λοιπόν, στο μήνυμά του λοιπόν γράφει: χαρούμενη ημέρα των ευχαριστειών σε όλους, ακόμα και στους τρελούς της ριζοσπαστικής αριστεράς, που εργάζονται τόσο σκληρά για να καταστρέψουν τη χώρα μας, αλλά απέτυχαν παταγωδώς και πάντα θα αποτυγχάνουν, γιατί οι ιδέες και οι πολιτικές τους είναι τόσο απελπιστικά κακές, που ο μεγάλος λαός μας έδωσε μία συντριπτική νίκη σε αυτούς που θέλουν να κάνουν ξανά την Αμερική μεγάλη. Μετά απευθυνόμενος στους ψηφοφόρους είπε: μην ανησυχείτε, η χώρα μας σύντομα θα είναι σεβαστή, παραγωγική, δίκαιη και δυνατή και θα είστε περισσότερο από ποτέ υπερήφανοι που είστε Αμερικανοί. Αλλά χαρούμενη μέρα ευχήθηκε ακόμα και στους τρελούς της ριζοσπαστικής αριστεράς και όλα τα άλλα που ακούσατε. Αυτός είναι ο Τραμπ. Δεν υπάρχει περίπτωση να αλλάξει. Συγγνώμη. Ο Νετανιάχου φαίνεται ότι περιμένει να αναλάβει ο Τραμπ γιατί πιστεύει ότι αυτό που είναι ο Τραμπ σε συνδυασμό με το κλείσιμο του μετόπου με τη Χεζμολάχ αλλά και την εξόντωση του Γιαγιά Σινουάρ, ότι υπάρχει πιθανότητα από τη μία η άσκηση πίεσης από τον Τραμπ, από την άλλη ο θάνατος του Σινουάρ, από την άλλη η μία άσκηση πίεσης από τη Χεζμολάχ στο Ισραήλ να υποχρεώσουν τη Χαμάς να γίνει πιο διαλλακτική στο θέμα της υπογραφής μιας συμφωνίας που θα συμπεριλαμβάνει την απελευθέρωση των ομήρων και μάλλον την απομάκρυνσή τους, αν θέλετε, από την Γάζα. Τώρα, ο Μπάιντεν, χθες Πέμπτη, υπογράμμισε τη σημασία της υποστήριξης στον Ουκρανικό λαό μετά τους μαζικούς βομβαρδισμούς που εξαπέλυσαν νωρίτερα οι ένοπλες δυνάμεις της Ρωσίας. Αυτή τη μέρα το μήνυμά μου στον Ουκρανικό λαό είναι σαφές. Οι ΗΠΑ βρίσκονται στο πλευρό σας. Η Ρωσία συνεχίζει να υποτιμά το θάρρος
την αντίσταση και την αποφασιστικότητα του Ουκρανικού λαού. Η ΗΠΑ μαζί με πάνω από 50 χώρες στέκουν στο πλευρό και υποστηρίζουν την Ουκρανία στη μάχη της για την ελευθερία. Οποιαδήποτε... Α, και αυτό γίνεται την ημέρα που κατά πάσα πιθανότητα ο Τραμπ ορίζει έναν 80χρονο στρατηγό, ένα αποστρατεία φυσικά, ως ειδικό απεσταλμένο για την Ουκρανία. Κατά πάσα πιθανότητα, γιατί ακόμα δεν είναι σίγουρο. Τώρα, ένα θέμα που αφορά τα ευρωαμερικανικά, ιδιαίτερα απέναντι στη Ρωσία, είναι το πρόγραμμα υποδιαμόρφωση, κυβερνητικό πρόγραμμα του κόμματος Εναλλακτική για τη Γερμανία, AfD, το οποίο έχει συνέδριο στις 23 Φεβρουαρίου και στο πρόγραμμα, το πρόγραμμα προβλέπει, θα εγκριθεί από το συνέδριο, έξοδο από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ευρωσύστημα, δημιουργία μιας νέας ευρωπαϊκής κοινότητας με όρους προστασίας των κρατών και των εθνών, επανέναρξη των εμπορικών σχέσεων με τη Ρωσία, περιορισμό του δικαιώματος στην άμβλωση και ακύρωση της νομοθεσίας περί αλλαγής φύλου και ονόματος, είναι τα βασικά που περιλαμβάνει το πρόγραμμα αυτό, το οποίο δημιουργεί σοβαρό προβληματισμό στα υπόλοιπα κόμματα και σε μέρος της κοινωνίας, καθότι είναι πολύ ελκυστικό για ένα μεγάλο μέρος των ψηφοφόρων. Και να περάσουμε στο τελευταίο μας θέμα. Λοιπόν, πάμε Ρωσία, Κίνα, Ταϊβάν. Ο πρόεδρος της Ταϊβάν, ο νεοεκλεγής, το Μάιο ανέλαβε καθήκοντα νομίζω, πρόεδρος της Ταϊβάν, ο Λάι Τσίνγκτε, έχει προγραμματίσει να κάνει ένα ταξίδι στο εξωτερικό και σε αυτό θα επισκεφθεί μερικές από τις χώρες που έχουν αναγνωρίσει την Ταϊβάν. Νησιά Μάρσαλ, Τουβαλού και Παλάου είναι τρία κράτη του Ειρηνικού από τα 12 συνολικά, όλα μικρά κράτη είναι, που έχουν αναγνωρίσει την Ταϊβάν ως ανεξάρτητο κράτος. Άρα θα τους επισκεφτεί, αλλά στο ταξίδι του αυτό θα επισκεφτεί την νήσο Γκουάμ, που είναι επικράτητα των ΗΠΑ της Αμερικής, βρίσκεται στον Ατλαντικό νομίζω, έτσι. Ναι. Και θα επισκεφτεί και την Χαβάη. Και τη Χαβάη. Και ως αντίδραση στο σχέδιο αυτό, η Κίνα έστειλε σήμερα Παρασκευή 41 στρατιωτικά αεροσκάφη και πολεμικά πλοία γύρω από το νησί. Ένα μήνυμα του στέλνουν. Τώρα πάμε να δούμε. Έχουμε μία άλλη ανάλυση αυτών που είπε ο Πούτιν από την Αστανά, μιλώντας στη συνεδρίαση του Οργανισμού του Συμφώνου για τη Συλλογική Ασφάλεια, μία στρατιωτική συμμαχία, το ΝΑΤΟ, της Ρωσίας, που υπεγράφει στις 15 Μαΐου του 1992 μεταξύ μετασοβιετικών χωρών, δήλωσε λοιπόν μιλώντας στην Αστανά ότι ο Ρεσνίκ, ο πύραυλος που εκτόξευσαν στον Ντνίπρο μετά τη χρήση ATACMS και Storm Shadow από την Ουκρανία με άδεια της Αμερικής και της Βρετανίας σε ρωσικό έδαφος, δήλωσε ότι ο πύραυλος αυτός διαθέτει ισχύ συγκρίσιμη με εκείνη ενός πυρηνικού όπλου. Έχουν σημασία οι τεχνικές λεπτομέρειες, σημασία. Μπορεί να διαπεράσει υπόγεια καταφύγια και να εξαπολύσει δεκάδες υποπυράβλους που μετατρέπουν τα πάντα σε σκόνη. Έδωσε λεπτομέρειες ο ίδιος ο Πούτιν. Δεκάδες κεφαλές αυτοκατευθυνόμενες μονάδες επιτίθενται στο στόχο με ταχύτητα 10 μαχ, 10 φορές την ταχύτητα του ήχου. Αυτό είναι περίπου 3 χιλιόμετρα ανά δευτερόλεπτο. Η θερμοκρασία στα στοιχεία κρούσης φτάνει τους 4.000 βαθμούς. Αν δεν με απατάει η μνήμη μου, λέει ο Ρώσος πρόεδρος, η θερμοκρασία στην επιφάνεια του ήλιου είναι 5.500 έως 6.000 βαθμοί. Επομένως, όλα όσα βρίσκονται στο επίκεντρο της έκρηξης διασπώνται σε κλάσματα, σε στοιχειώδη σωματίδια
όλα μετατρέπονται ουσιαστικά σε σκόνη. Η χρήση πολλών πυράβλων ορεσνίκ σε ένα μόνο πλήγμα θα ήταν, δηλαδή σε ένα στόχο ευρύτερο, θα ήταν συγκρίσιμη σε καταστροφική ισχύ με ένα πυρηνικό όπλο. Δηλαδή θέλει να μας πει ότι δεν θα κάνω χρήση πυρηνικού όπλου για να μην φάω το μουτζούρι, αλλά θα ρίξω 10 τέτοιου σε μια περιοχή στόχου και θα είναι σαν να έχω ρίξει πυρηνικό όπλο. Ο πύραυλος μπορεί να πλήξει ακόμα και ιδιαίτερα προστατευμένους και βαθιά κρυμμένους στόχους. Αυτό είναι μήνυμα στο Υπουργείο Άμυνας και στο ΓΕΘΑ της Ουκρανίας, που είναι στα υπόγεια. Σύμφωνα με στρατιωτικούς και τεχνικούς εμπειρογνώμονες, λέει ο Πούτιν, σε περίπτωση μαζικής χρήσης του, δηλαδή επίθεση κατά πολλών περιοχών ταυτόχρονα, η ισχύ του χτυπήματος θα είναι συγκρίσιμη με τη χρήση πυρηνικών όπλων, αν και ο Ρεσνίκ δεν είναι φυσικά όπλο μαζικής καταστροφής, για να μην κατηγορηθεί. Ισχυρίστηκε επίσης ότι δεν μπορεί να αναχαιτιστεί από κανένα σύγχρονο σύστημα αεράμινας. Λοιπόν, ο πύραυλος χαιρετίστηκε από τον Πούτιν ως ένα είδος νέου πειραματικού υπερηχητικού πυράβλου. Στην πραγματικότητα είναι εφαρμογή παλιάς τεχνολογίας που χρησιμοποιείται εδώ και πολλά χρόνια σε διπυρωτικούς πυράβλους, όπως δήλωσαν στο Reuters 6 στρατιωτικοί εμπειρογνώμονες. Λοιπόν, ο Ζελένσκι θεώρησε αυτή την αναφορά, αλλά και την αναφορά σε χρήση πυρηνικών όπλων, αν ο Ζελένσκι αποκτήσει πυρηνικά όπλα από την Αμερική, ως εκβιασμό και είπε: κάθε εκβιασμός εκ μέρους της Ρωσίας θα πρέπει να λάβει στεναρή απάντηση από τη Δύση. Εάν συμβεί κάτι τέτοιο, είπε ο Πούτιν, να πάρει όπλα πυρηνικά, η Ουκρανία θα χρησιμοποιήσουμε κάθε μέσο καταστροφής που έχουμε στη διάθεσή μας. Είπε και υπό ποιες ώρες θα σταματήσουμε τον πόλεμο. Λοιπόν, απλά να πούμε μια τελευταία είδηση. Δύο ειδήσεις γρήγορες. Ο Υπουργός Άμυνας της Ρωσίας, ο Μπελαούσοφ, βρίσκεται στη Βόρεια Κορέα. Έχει σημασία αυτό. Φαίνεται ότι συνεχίζεται η σύσφιξη των σχέσεων σε αμυντικό επίπεδο Ρωσίας-Βόρειας Κορέας και ότι βρίσκεται στο επίκεντρο ερευνών. Το έχουν περικυκλώσει νατοϊκά πλοία. Το κινέζικο πλοίο, το οποίο θεωρείται ως υπεύθυνο για το κόψιμο καλωδίων οπτικών ενών, δύο καλωδίων που ένωναν Γερμανία και ένα μέρος, μου φαίνεται, τη Φιλανδία και τη Σουηδία. Αυτό, λέει, είναι το πλοίο μεταφοράς χίδιν φορτίου Γι-Πενκ-3, φορτωμένο με ρωσικό λίπασμα, που απέπλευσε από το λιμάνι Ουστ-Λουγκά 15 Νοεμβρίου της Βαλτικής στο ρωσικό, και λέει έσερνε για 100 μίλια την άγκυρά του και στη διάρκεια αυτής της διαδρομής έκοψε τα δύο καλώδια οπτικών ινών. Και όλοι θεωρούν ότι είναι αδύνατον ο καπετάνιος να μην είχε καταλάβει ότι σέρνει για 50, για 100 μίλια την άγκυρά του. Και τέλος πάντων το έχουν ζώσει εκεί, να δούμε τι θα γίνει. Λοιπόν, αυτά είχαμε να πούμε για απόψε. Προσπαθούμε να εξυγχρονίσουμε. Ήδη έχουμε κάνει την εγκατάσταση νέου εξοπλισμού. Θα δούμε αν είμαστε αύριο έτοιμοι να εκπέμψουμε με νέο εξοπλισμό. Αν όχι αύριο, από Δευτέρα, Τρίτη, νέα μικρόφωνα, νέες κάμερες, νέους υπολογιστές, για να αναβαθμίσουμε αυτό που βλέπετε κάθε μέρα όσοι μας βλέπετε, και σας ευχαριστούμε γι' αυτό. Λοιπόν, να είστε όλες και όλοι καλά. Γεια σας, καληνύχτα.